Τρίτη, 8, κάντο πράξη. Με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Απλά λιτάκια απέριτα. Έτσι, όμορφα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα έχετε καιρό μετά από αυτή την εκπομπή να μας δείτε μόνους. Αυτό έχω να πω. Για να ετοιμαστείτε τώρα στα επόμενα επεισόδια. Έτσι. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες ωραίες συνεντεύξεις. Νομίζω πιο πολύ για να ετοιμαστούν και άλλοι. Ναι. Να μπούμε λίγο σε πιο βαρύ κλίμα, σε διαφορετικό μάλλον κλίμα, όχι πιο βαρύ. Λίγο πιο πολεμικό να ταιριάζει και με, ναι. με την εποχή μας. Γιατί έρχεται το segment που παλεύουμε εδώ και καιρό να φέρουμε. Ναι. Αυτά θα πω για τώρα, τίποτα άλλο. Όχι, δεν θα κάνουμε spoiler πολύ. Όχι. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά. Την πρώτη του εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το πρώτο γυμνάσιο, η ΓΑΝΣ. Το επόμενο Σάββατο, το Σάββατο που μας έρχεται, 2 Απριλίου, στο χώρο του σχολείου, από τις 10 μέχρι τις 2. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Επόμενο. Από το θετικό πάμε σε ένα αρκετά αρνητικό. Ναι, δυστυχώς. Ένα φαινόμενο που είχαμε καιρό. Όχι πολύ, αλλά είχαμε λίγο καιρό να τα ακούσουμε. Και πίστευα ότι είχε ευθύνη, ρε παιδί μου, ότι είχε σβήσει αυτόν τον ρόλο. Που ελπίζουμε να μην υπάρχει ποτέ, γιατί είναι για μένα από τις χειρότερες πράξεις που μπορεί να κάνει κάποιος. Κάλιστα, είναι, μα νομίζω είναι κιόλας, σε αδίκημα. Είναι. Μιλάμε για φόλες, δυστυχώς, για ακόμα μία φορά. Ίσως και μέσα, αλλά σίγουρα πέριξ του Άλσους. Που να πούμε ότι... Το Άλσος είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, ακόμα πιο εγκληματική ενέργεια, γιατί μιλάμε για ένα Άλσος που ειδικά τα Σαββατοκύριακα σφίζει από μικρά παιδιά που παίζουν. Οι φόλες λοιπόν έχουν τοποθετηθεί, όπως πληροφορηθήκαμε, γύρω από τα σπιτάκια που είχε τοποθετήσει μία από τις θετικές, μία από τις λίγες θετικές ενέργειες που είχε κάνει ο Δήμος για τις γάτες, τα δέσποτες. Γύρω από τα σπιτάκια λοιπόν και γύρω από όλη την περιοχή του Άλσους. Για μένα είναι καταδικαστέα πράξη. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι σαν δολοφονία. Ναι, θα πρέπει για μένα η οποιαδήποτε αρχή, είτε αυτό είναι δήμος, είτε η αστυνομία, είτε η συνεργασία αυτών των δύο, να βρουν έναν τρόπο τουλάχιστον να μπορούν να βρίσκουν ποιος το κάνει με στοιχεία απτά κτλ. Να προχωράνε κανονικά με τις νόμιμες διαδικασίες και την όποια τιμωρία έτσι ακολουθεί αυτές τις αξιόπινες πράξεις. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι είναι μετρημένοι οι άνθρωποι που το κάνουν. Δηλαδή είναι συγκεκριμένοι. Σίγουρα, πολύ συγκεκριμένοι και γι' αυτό και πρέπει να κάνουν κάτι οπωσδήποτε να τους πιάσουν και για να μην το ξανακάνουν και για να τιμωρηθούν αυτές οι ενέργειες. Τιμωρούνται και με φυλάκιση αυτές. Ναι, μα δεν είναι δεν μπορεί να δολοφονείς και να κυκλοφορείς ελεύθερος. Τώρα είναι ένα ζώο, αύριο θα είναι ένας άνθρωπος. Άρα το να βρούνε ποιοι το κάνουν και να τιμωρηθούν συμβάλλει και στην πρόληψη για μελλοντικές κλιματικές ενέργειες. Θα σε συνεχίσω λίγο με τα αρνητικά για να φτιάξουμε μετά το κλίμα. Okay. Το ακούω. Έχουμε λοιπόν εμφανίσει και άλλο ένα φαινόμενο που είχαμε καιρό να ακούσουμε. Αναφέρομαι σε κλοπές κινητών, ακόμα και μέρα μεσημέρι, ακόμα και μέσα στην πλατεία, γύρω από την πλατεία. Δυστυχώς δεν υπάρχει η εταιρεία security που έχουμε, η περίφημη. Καλά, εταιρεία security, δεν υπάρχει. Δεν επαρκεί σε καμία των περιπτώσεων, όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλο όγκο, ας πούμε, φύλαξης και της εποπτείας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχαμε και ένα περιστατικό που μας μετέφερε φίλοι της προάλλης. Στο ύψος της Εικονίου, βραδινές ώρες, εθεάθη άνθρωπος με φακό να κοιτάζει μηχανές αυτοκινήτων, τα αυτοκίνητα. Και μόλις του έγινε μια παρατήρηση, ένα κορνάρισμα, έφυγε. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχουν επανεμφάνιση από αυτά που κατάλαβα εγώ. Ένα φαινόμενο σαν αυτό που είχαμε... Και έχει σταματήσει και αυτό τον τελευταίο καιρό, με κλοπές μηχανών αυτοκινήτων. Ναι. Ναι, έχουμε καιρό έτσι να ακούσουμε κάτι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα στην Ελλάδα δεν υπήρχαν αυτά.
Τα τελευταία δεκαετία είναι που είχε γεωμετρική πρόοδο η αύξηση της εγκληματικότητας στη Νέα Σμύρνη. Νομίζω ότι πάλι οι αρχές της πόλης πρέπει να επιληφθούν, γιατί ειδικά η Εικονίου, που είπε στο πανεφερή συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι ένας πολύ σκοτεινός δρόμος. Πολύ σκοτεινός δρόμος. Ό,τι είναι πάνω, ό,τι είναι στην άνω Νέα Σμύρνη, γενικά είναι, ναι, έχει ελλείψεις και στο φωτισμό και σε όλα, και στην ασφάλεια. Ναι, και στην τελική Εικονίου είναι και παράλληλος της Βενιζέλου, έτσι. Τον λες και που... από τους κεντρικούς της Νέας Μύρνης. Ναι, περνάει κόσμος από που εκεί. Να είδανε καμία γωνία, ξέρω εγώ, Τέρμα Θεός κτλ. Οπότε και εκεί πρέπει να γίνει κάτι. Νομίζω έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχει έλλειψη φωτισμού και είχαμε δεχτεί και πολλά, έτσι, παράπονα, πολλοί κόσμος μας το έχει στείλει. Οπότε παρακαλούμε, παιδιά, κάτι να κάνετε, να σταματήσει και αυτό. Επίσης, παράπονα γίνανε για τους κάδους και τα αυτοκίνητα που ενοχλούν στο ύψος της Σοφούλη. Σοφούλου και Ιάννου Χρυσοστόμου, Σοφούλη και Βυζαντίου. Είναι δύο από τις πιο επικίνδυνες γωνίες και σταυρώσεις της πόλης. Γίνονται, εγώ που μένω και εκεί κοντά, ναι, τι να σου πω, κάθε εβδομάδα έχουμε τουλάχιστον 2-3 περιστατικά που γίνονται τρακαρίσματα. Η ορατότητα είναι περιορισμένη, που αυτό οφείλεται και σε ασυνείδητους οδηγούς που παρακάρουν τα οχήματά τους σίγουρα, ναι, στα σημεία που δεν πρέπει, γιατί δεν έχει ο οδηγός που έχει την ορατότητα. Οφείλεται και, όπως μας ανέφεραν, όπως είδαμε ότι αναφέρθηκε, στους κάδους, ναι, που βρίσκονται σε άσχημα σημεία και δεν μετακινούνται. Εντάξει, εγώ επιμένω στο ότι επειδή έχει γίνει και λίγο καραμέλα τα τελευταία 2 χρόνια η ατομική ευθύνη, okay, σίγουρα ευθύνονται οι ασυνείδητοι οδηγοί, οποιοσδήποτε ασυνείδητος κάνει κάποια πράξη που εμποδίζει και ενοχλεί όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά αν δεν υπάρχει αρχή, εποπτεία και αν το κεφάλι βρωμάει που λένε και στην πιάτσα, υπάρχει πρόβλημα συνολικό. Οπότε είναι με όποιον δάσκαλο καθίστη και γράμματα θα μάθεις. Το θετικό εγώ που κρατάω από αυτά είναι ότι αυτές οι πράξεις σιγά σιγά αρχίζουν και κοινοποιούνται, τις μαθαίνουμε δηλαδή και μπορούμε να σας προειδοποιήσουμε, να σας ετοιμάσουμε για τις καταστάσεις, να είστε πιο προσεκτικοί, είτε είναι για να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, είτε να προσέχετε σε συγκεκριμένους δρόμους που αναφέρουμε, είτε... Τι ξέχασα. Γενικότερα να μην είναι... να υπάρχει ευαισθητοποίηση και να σκεφτόμαστε και τον συμπολίτη μας, να μην κλείνουμε τις ράμπες, να μην κλείνουμε τις γωνίες και να προκαλούμε ατυχήματα. Όλο αυτό σίγουρα είναι θετικό, το ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, που είναι άλλη μια πληροφορία που λάβαμε επί προσωπικού από πολίτες της Άνω Νέας Μύρνης. Έγινε λοιπόν ένα αίτημα και σε εμάς και στο Δήμο να προσπαθήσουμε και εμείς να το κοινοποιήσουμε. Να τοποθετηθούν σαμαράκια σε μία οδό που πρόσφατα έχει αναπλαθεί. Αναφερόμαστε στην οδό Κερασούντος, όπου τώρα ειδικά που έχει καλοκαιριάσει, βγαίνουν πάρα πολλά παιδιά από το σπίτι, πάνε να παίξουν στο χώρο που έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια και που είναι πιο προσεγμένος, έχει τα παρκάκια του, έχει τις κούνιες του. Και γίνεται αίτημα από το σημείο της Καραϊσκάκη μέχρι και την Αδριανοπόλεως να τοποθετηθούν σαμαράκια, καθώς περνάνε αυτοκίνητα με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με σκοπό να αποφευχθούν ατυχήματα ή και δυστυχήματα. Και δυστυχήματα. Παιδιά από ασυνειδήτους οδηγούς που τρέχουν δίχως αύριο. Ναι, λες και είναι στο Μονακό, ας πούμε, στο Grand Prix. Επίσης, μπράβο να πούμε στους πολίτες της περιοχής που και ευαισθητοποιήθηκαν. Ακριβώς. Και κοινοποίησαν το αίτημά τους. Και εμείς προσπαθούμε να το κοινοποιήσουμε προκειμένου να γίνει πράξη. Και να μην μείνουμε μόνο σε μία θετική απάντηση, να έχετε δίκιο, θα βάλουμε σαμαράκια. Γιατί, γιατί, γιατί. Τέλος πάντων. Πάμε σε ένα ακόμα θεματάκι θετικό. Είδες, φτιάχνει το κλίμα σιγά σιγά. Σιγά σιγά, μέχρι να το ξαναχαλάσουμε. Μέχρι να το ξαναχαλάσουμε.
Γιατί θα χαλάσει σε λίγο, δεν θα κρατήσει πολύ. Σιγά σιγά μπαίνουν οι καινούργιες τάσεις της δημοτικής κοινωνίας. Μπορεί να τις έχετε δει κάποιοι, είναι κάποιες μικρές σχετικά σε μέγεθος, μπλε τάσεις με plexiglass. Άλλοι τις έχετε δει, άλλοι τις έχετε ζωγραφίσει. Ωραία. Με κάποια καινούργια διαφορετικής αισθητικής από τα υπέροχα παγκάκια που έχουν μπει στην Παλαιολόγου Ομήρου. Είναι άλλη φιλοσοφία. Πιο κλασικά θα τα έλεγα. Πιο κλασικά, ναι. Έχουν αρχίσει τυροποθετούν λοιπόν στάσεις σε αρκετά σημεία από που περνάει η δημοτική κοινωνία. Αλλά έχουμε το εξής παράδοξο. Ενώ δημιουργούνται οι στάσεις, δεν υπάρχει κοινοποιημένο κάπου το δρομολόγιο, δεν υπάρχει κάποια φωτεινή ένδειξη όπως υπάρχει σε στάσεις για τα λεωφορεία συγκοινωνίας. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοτική συγκοινωνία πρέπει να είναι ή τυχερός, ή να έχει δει κάποιο άστρο, να ξέρει πότε θα περάσει, ή να είναι φίλος με τον οδηγό, επειδή χρησιμοποιεί συχνά τη δημοτική συγκοινωνία και ξέρει, τον παίρνει τηλέφωνο, έλα σε 5 λεπτά φτάνω. Αδερφέ, περνάω. Θα σε περιμένω, θα αργήσει λίγο. Ένα αυτό. Και δεύτερο. Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έχει αρχίσει να γίνεται, άσχετα με την αισθητική που σε κάποιους μπορεί να αρέσει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, ναι, κάποιοι να πούνε ότι γιατί plexiglass, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, έχουν αρχίσει ήδη, πριν καν ολοκληρωθούν, οι βανδαλισμοί. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε γκράφιτι, ακόμα σπασμένες τάσεις δεν έχουμε. Ναι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ανατρέχω και στο θέμα που είπαμε προηγουμένως. Πώς γίνεται σε όλα αυτά τα πράγματα που δίνουμε τα λεφτά, τα λεφτά του Δημότη, να μην υπάρχει καμία επίβλεψη και να καταστρέφονται σε χρόνο ντετέ. Κοίταξε, κάπως πρέπει να ξαναδοθούν αυτό. Γιατί, ως γνωστό, λεφτά υπάρχουν. Εντάξει, εποπτεία δεν υπάρχει σε τίποτα στην πόλη μας έτσι. Δεν είναι, αυτό είναι το μικρότερο κακό. Κρίμα είναι πάντως να προσέξουμε κι εμείς κάτι και να αρχίσουμε να δίνουμε το καλό παράδειγμα και σε άλλους και να βάλουν μυαλό οι διοικήσεις και να ασχοληθούν λίγο με την πραγματικότητα και με τους δρόμους, ας πούμε, αυτής της πόλης, τους δρόμους μεταφορικά και κυριολεκτικά, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ξέρεις, δεν είναι μόνο οι στάσεις που φτιάχνουν οι συγκεκριμένες που χαλάνε πολύ γρήγορα. Είναι πεζοδρόμια, δρόμοι, παγκάκια, ό,τι και να σκεφτείς, το οποίο φτιάχνει. Ο δικός μου, δεν θέλω να μιλήσω για άλλους δήμους, δεν έχω σαφή εικόνα για το τι γίνεται. Πάντα κάτι χαλάει γρήγορα. Δεν θυμάσαι τα ποδήλατα. Τα ποδήλατα ήταν άλλη μια φοβερή επένδυση που κάναμε. Επένδυση, ναι. Επένδυση πολύ σοβαρή, που ήταν σε τρία σημεία της πόλης ή δύο. Ναι, ναι. Είχε σίγουρα... Το ένα είναι κάτω από την πλατεία Καρύλου, ναι. Το ένα στην Αγία Παρασκευή, ναι. Και δεν θυμάμαι αν και υπάρχει. Είχε κι άλλο ένα, ναι. Απέναντι από την πλατεία. Ναι, λίγο πριν την Αγία Φωτεινής. Είχε και εκεί φάση. Φαντάσου, εγώ δεν το θυμάμαι. Εντάξει, είσαι λίγο πιο μικρό. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι άδειες θέσεις, σπασμένα μηχανήματα, κανένα ποδήλατο και θα ψάξω από περιέργεια μετά, να το αναφέρουμε στην επόμενη εκπομπή, πόσα είχαμε δώσει για αυτούς τους περίφημους σταθμούς ποδηλάτων που αυτά εξαφανίστηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Όλα. Δεν υπήρχε ούτε ένα. Ναι, θέλεις να βάλουμε ένα στοίχημα αν είχαμε δώσει περισσότερα ή λιγότερα από το ποδήλατο με τον κάδο. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα μου πεις εσύ ένα νούμερο, εγώ θα το σημειώσω εδώ πέρα. Θα σου πω κι εγώ ένα νούμερο, σαν quiz γνώσεων, χωρίς να ξέρουμε. Ωραία, εντάξει. Και θα πούμε στην επόμενη που ποιος έπεσε πιο κοντά. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, κάτσε να σημειώσω, ο Χρόνης, Γιώργος. Πόσα λες να δώσαμε για αυτά τα περίφημα ποδήλατα με στάση. Τη μία στάση τώρα λέμε. Για όλο το concept. Project, όλο. Με δεδομένο ότι είχαμε τρεις σταθμούς ποδηλάτων. Ναι. Κοίταξε.
Δεν θα πω πολλά, θα πω ένα τριαντάρι. Τριαντάρι. Λοιπόν, άμα σκεφτεί για το περίφημο ποντίρατο στο άλσο, δώσαμε 18,5. Ναι. Τα 30 μου φαίνονται λίγα. Και ήτανε και εποχή που είχαμε... Ήταν η καλή εποχή του Δήμου, που είχαμε πιο πολλά λεφτά. Ναι. Σε σχέση με τώρα. Ναι. Οπότε εγώ θα ανέβω. Δεν θα πάω πολύ μακριά, θα πάω στα 50. Θα πάω στα 50, ναι. Και εγώ το σκεφτόμουν το 50, αλλά... Θα πάω να παίξω στο 30 για άλλους λόγους, θα τους αναλύσω. Αν κερδίσω, θα τους εξηγήσω πώς το σκέφτηκα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Και πάμε... Όχι, τώρα... πάμε σε διάλειμμα. Ναι, και θα επιστρέψουμε, ναι. Αφήνω τα βαρβάτα για μετά. Ναι, ναι. Καλύτερα, καλύτερα. Εντάξει. Να πάρουμε μια ανάσα. Να πάρουμε μια... Αφού κλείσαμε το στοιχηματάκι, έτσι. Τα λέμε σε λίγο.
Επιστρέφουμε λοιπόν και πάμε σε ένα αρκετά πρόσφατο θέμα που μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Ναι. Το θέμα μας είναι η παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Εορταστικό θέμα. Εορταστικό θέμα. Τέλος πάντων, εσύ σαν παρέλαση την είδες καλύτερα από ότι εγώ. Εγώ την είδα απ' έξω με τον κόσμο στο πλάι. Ωραία ήταν. Χειροκροτούσαμε. Εγώ τέλος πάντων για να σας πω τα αρνητικά. Δυστυχώς που είχαμε για μια ακόμα, για δεύτερη φορά στην παρέλαση. Εγώ λοιπόν πήγα να να οργανώσω ουσιαστικά την παρέλαση στον Πανιόνιο με το τμήμα του Ping Pong, στο οποίο είμαι έφορος, όπως έχουμε ξαναπεί. Τέλος πάντων είχαμε δώσει ραντεβού με όλα τα παιδιά του Πανιονίου, όχι μόνο του τμήματός μας, μπροστά στο Βαρύκας, προκειμένου να μπούμε σε μια σειρά, έτσι, να συνταχθούμε. Ναι. Και να δούμε πώς θα πάμε. Τέλος πάντων, μόλις στάνουμε, τυχαία, μαθαίνουμε ότι ο Πανιόνιος δεν βρίσκεται καν στη λίστα αυτών που θα παρελάσουν. Τώρα μιλάμε για 10 η ώρα το πρωί, που στις 11 αρχίζει η παρέλαση. Τέλος πάντων, φτάνουμε σιγά σιγά, μαζεύονται τα παιδάκια από πολλά τμήματα. Εμείς μπαίνουμε σε μια σειρά, γίνονται κάποια τηλέφωνα και μας λένε θα παρελάσετε τελευταίοι. Πέσαν τα τηλέφωνα. Μαθαίνουμε ότι εφόσον μας κάνουν τη χάρη θα μπούμε τελευταίοι. Πίσω από όλους τους συλλόγους, πίσω από άλλα αθλητικά σωματεία, πίσω από τον Ίκαρο, πίσω από ρυθμική, πίσω από διάφορα. Ο Πανιόνιος για μία ακόμα φορά έκλεισε την παρέλαση, ενώ τα περισσότερα χρόνια ήταν αυτός που την άνοιγε, που γινόταν η μεγάλη ροή κόσμου του Πανιωνίου, που πέρναγαν τα παιδιά και χειροκροτούσε ο κόσμος. Και φέτος είδαμε ένα σκηνικό που είχε επαναληφθεί και στην προηγούμενη παρέλαση. Αυτό ήθελα να πω ότι είναι δεύτερη. Είχε επαναληφθεί και είχε γίνει τρομερός ντόρος την προηγούμενη φορά. Τώρα δεν είδαμε τόσο μεγάλο θέμα, καθώς η συνεννόηση που υπήρξε ήταν για σεμινάρια. Τέλος πάντων, με τα πολλά και τα λίγα, βγήκαμε στην παρέλαση, βγήκαμε τελευταίοι, καταϊδρωμένοι. Περάσαμε από όλους, περάσαμε από τους επισήμους, από όλα, χειροκρότημα, κακό. Ναι. Τελειώσαμε, τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν, παρόλο το μπέρδεμα. Ήταν μια τίμια παρέλαση. Χωρίς πολλά-πολλά, με το μόνο απρόοπτο το θέμα του Πανιωνίου. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω για αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα, εγώ άκουσα εκεί την εκφώνηση. Ακούσαμε όλος ο κόσμος ότι είπαν εκεί και το ιστορικό σωματείο της Ελλάδος. Έτσι, δόξες, δάφνες, τιμές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ιστορικό λοιπόν σωματείο της Ελλάδος, πρόσφυγε, της Νέας Μύρνης, κατέληξε ιστορικά τελευταίο. Να εμφανίζεται ιστορικά τελευταίο για δεύτερη φορά. Ξέρεις, δεν εμφανίζεται ιστορικά τελευταίο στην παρέλαση του Συντάγματος. Εμφανίζεται στην παρέλαση της Νέας Μύρνης τελευταίο. Ναι, ναι. Γι' αυτό έτσι. Αυτό που με φοβίζει εμένα, να σου πω την αλήθεια, είναι το ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Δηλαδή το κάνανε μία, το κάνανε δύο. Θα καθιερώσουν λοιπόν αυτό το ιστορικό σωματείο της Ελλάδος, έτσι όπως το εκφωνούνε, με καμάρι έτσι και με περίσιο έτσι αυτό, ότι θα το αφήνουν ακόμα και ο Δήμος στην πόλη μας εδώ, θα τους λέει φτωχούς συγγενείς που, εντάξει, άσους και αυτούς στο τέλος να παρελάσουν. Και το κορυφαίο είναι ότι στελέχη του Δήμου είναι στελέχη και στον Πανιόνιο. Είναι στελέχη στον Πανιόνιο και παρακαλάνε να μαζεύουν ψηφαλάκια. Εννοεί. Από τον Πανιόνιο. Τέλος πάντων, μέχρι να το θυμηθούμε, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θεματάκι. Πάμε έτσι σε πιο. Πάμε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι. Πάμε στην αρχή. Θα σας δώσουμε μία ιδέα για δύο από τα ωραία θέματα. Θες. Ναι. Δεν θα σας κουράσουμε πολύ. Όχι, εντάξει. Και πάμε... Ποιο από τα δύο θες να αρχίσουμε. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από κάτι που έρχεται σε συνέχεια από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που στην ουσία να πούμε ότι έσπασε σε δύο, γιατί ήταν τόσες πολλές οι ώρες, φτάσανε μία η ώρα τη νύχτα την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε σου λέει αναγκαστικά πρέπει να το συνεχίσουμε στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, είδαμε να γίνεται κάτι στο πρώτο μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να το πούμε έτσι. Είδαμε να γίνεται κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Όχι, το έχουμε συζητήσει και αρκετές φορές, το έχουμε έτσι καυτηριάσει. Το έχουμε εκθέσει, το έχουμε προβάλει, είτε με άρθρα μας, είτε σε συζητήσεις κτλ. Το γνωστό ναι στην εισήγηση, εγώ θα το πω, άμα του έδινε ένα τίτλο. Σε αυτό το φαινόμενο. Σπασμένο τηλέφωνο. Ναι, σπασμένο τηλέφωνο μπορούσε να το πει κανείς όπως θέλει. Λοιπόν, τι γίνεται έτσι για να το πούμε εντάχει λίγο το φαινόμενο, να το περιγράψουμε άλλη μια φορά έτσι πολύ γρήγορα. Παίρνουμε τηλεφωνάκια, παίρνει το Προεδρείο τηλέφωνο. Έλα, τι ψηφίζεις, ναι. Σημειώνουμε εκεί οι γραμματείς το ναι. Μετράμε μετά στο τέλος, όπου κερδίσαμε. Ναι, ελάτε. Ελάτε. Είχαμε λοιπόν άλλη μια φορά που επαναλήφθηκε αυτό το φαινόμενο. Που ενώ κάποιος δημοτικός σύμβουλος ήταν δημοτικός... Ναι, δεν ήταν ας πούμε. Και αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο. Δεν μας αφορά αυτό, ούτε πρόκειται να το εξετάσουμε ποτέ. Εκλήθη στο τηλέφωνο. Έκανε Ροναλντίνιο, θυμάστε παλιότερη, μπράβο. Ναι. Εντάξει, του είπα να πει ναι. Είμαστε εντάξει, πηγαίνουμε. Για βγάλε, για μέτρα. Πόσο, μπράβο, ωραία. Ωραία, αντρίκερος Βρυνιώτικα. Τελικά πέρασε. Ξεκίνησε πια και η νέα πρόεδρος με την διπλή ψήφο να παίρνει, να κερδίζει τα θέματα. Επειδή... Το λέω γιατί το είχαμε πει και στον απελθόντα πρόεδρο, τον Παναγιώτη το Τσιάπη, να μην το πάρει όλο μόνος του. Τώρα το κάνει και η καινούργια πρόεδρος το συνεχίζει αυτό. Δεν το λέμε με κακή. Όχι, ο ρόλος του ξεκάθαρα, πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να ξεκαθαρίζει τέτοιες καταστάσεις ισοψηφίας. Εκ των πραγμάτων θα φτάσει εκεί. Όταν θα προκύψει η ισοψηφία, δυστυχώς ή ευτυχώς, είτε σε άλλους αρέσει είτε σε άλλους όχι, η ψήφος του Προέδρου μετράει διπλή. Τέλος. Εφόσον έτσι. Ναι, είναι απλό. Είναι σωστό ότι πρέπει να μετρήσει διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας. Οκ. Okay. Αυτό το έχουμε. Είναι σωστό και είναι κατοχυρωμένο. Ναι, το έχουμε δεχτεί, είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αυτό που δεν είναι σωστό είναι κάτι που έθιξε στο χθεσινό, στο β' μέρος του βιβλίου, που έθιξε. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Νεκτάριος Αβγιανός. Ανεξάρτητος πλέον, ναι. Ότι πώς γίνεται, ρε παιδιά, να μετράνε ψήφοι ατόμων που μπορεί να μην συμμετέχουν. Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος δεν παρακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να έχει παρακολουθήσει το μισό. Και να έχει αποχωρήσει. Άμα ήταν διαζώσεις και ήταν κάποιος στην αίθουσα... Και είχε αποχωρήσει, τέλος. Δεν θα μετρούσε ψήφος του, άρα ρωτάει ο άνθρωπος και λέει πώς γίνεται, ρε παιδιά, κάποιος που έχει αποχωρήσει, ας πούμε, για τον οποιοδήποτε λόγο, να τον παίρνουμε εμείς τηλέφωνο για να ψηφίσει. Και σου λέει, πού ξέρω εγώ ότι κάποιος δεν είναι έξω, ας πούμε, είπε κιόλας, το είπε ακριβώς έτσι, το είπε επιλέξει, ότι να κατέβω κι εγώ κάτω στην καφετέρια να πίνω καφέ και να με παίρνετε τηλέφωνο, απλά να σας λέω ναι, όχι, αυτά. Μην κουράζομαι κι εγώ, να πίνω το καφεδάκι μου, να ρίχνω το ψηφαλάκι μου. Τι σας βολεύει τώρα, θέλετε να πω ναι για να το πάρετε, ναι, θέλετε να πω όχι, όχι, ό,τι θέλετε παιδιά, όποιος δίνει τα περισσότερα. Εύλογη η απορία του,
είναι και δική μας απορία. Και να σου πω την αλήθεια, μετά από σχεδόν 3 χρόνια που γίνεται αυτό, που τουλάχιστον 3 χρόνια που το παρακολουθούμε από πολύ κοντά, να το πω έτσι ζεστά. Σίγουρα γινόταν και παλαιότερα. Μετά από 3 χρόνια βλέπουμε επιτέλους κάποιος να το θίγει. Το πρόβλημα αυτό, το για μένα είναι σχρό αυτό που γίνεται, έτσι. Εν ώστε εκτός δεν είναι απορία, είναι σοβαρή ένσταση αυτό που κάνουμε. Είναι σοβαρή ένσταση. Επί της διαδικασίας. Έτσι. Είναι σοβαρότατη ένσταση. Και είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. Και επιτέλους κάποιος το έθιξε. Τόσα χρόνια που ήσασταν, όλοι οι υπόλοιποι δεν ήσασταν πουθενά. Δεν μιλάει κανείς, δεν το είχε θίξει κανένας. Γιατί προφανώς βόλευε πολλές μεριές. Αλλά εκτός από αυτό, εντυπωσιακή ήταν και η απάντηση σε αυτή την ένσταση του κ. Σορδιανού. Κοίταξε. Εγώ θα πω όσα δεν φτάνει αλεπού, πηδάει και τα πιάνει. Θα μπορούσε να πει κάποιος πονηρός. Εντάξει, του είπαν του ανθρώπου ότι τώρα άλλοι του λέγανε δημοτική σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, δεν ξέρω τι είναι. Του λέγανε βασικά δεν μιλούσαν καν στο, δεν απευθυνόντουσαν καν στο σύμβουλο που το έθιξε και λέγανε στην πρόεδρο, έλα πρόεδρε τέλειωνε, πάμε παρακάτω, δεν θα ασχολούμαστε τώρα με ζητήματα που θίγουν τη δημοκρατία. Θα τους ρωτάμε τι θα κάνουμε. Θα τους ρωτάμε, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Πάμε παρακάτω κύριε πρόεδρε. Ναι, ναι. Άσε μας τώρα που σε ενόχλησε, ας πούμε, που τα κάνουμε εμείς όπως μας αρέσει. Ναι, άλλος του είπα, ας πούμε, ότι τώρα το θυμήθηκες, ξέρω εγώ, τώρα που σε ενοχλεί, το λες και κάτι τέτοια. Ακούστηκε και κάτι άλλο που ήταν έτσι, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Στην αρχή, όταν ρε παιδί μου τον πίεσε και πρόεδρο στο σύμβουλο τον ανεξάρτητο και του λέει, μα πείτε μας για ποιον λέτε, τι κάνετε, τι δείχνετε, ανέφερε ένα παράδειγμα από τα πολλά και του λέει και πρόεδρος ότι ξέρεις τι, δεν χρειάζεται συνήγορο υπεράσπισης, ο άλλος ανεξάρτητος, γιατί αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό, μπορεί και μόνος του. Και μετά έτσι όπως προχωρούσε η συζήτηση και έλεγε ο άνθρωπος αυτά που ήθελε να πει και τι εννοούσε το πρόβλημα, ας πούμε, την ουσία, του λέει ότι μα καλά, κατηγορείς τον πρώην συνάδελφό σου, ήσασταν στην ίδια παράταξη. Δηλαδή στην αρχή του λέει μην τον υπερασπίζεσαι και μετά του λέει τον κατηγορείς. Δηλαδή ένα δημοτικό συμβούλιο που είτε οι άνθρωποι εκεί που συμμετέχουν σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο άλλοι έχουν παρασάγκας. Πολύ καλά. Παρασάγκας από τη δημοκρατία και τους θεσμούς και την ελευθερία του λόγου των απόψεων και οτιδήποτε άλλο, είναι έτη φωτός μακριά από οτιδήποτε δημοκρατικό. Άλλοι είναι ή για τρελοκομείο, μιλάμε για πολιτική παράνοια κάποιες φορές, και άλλοι, εντάξει, του λέει κάτσε τώρα, μια με βολεύει, μια δεν με βολεύει, να το κάνουμε λίγο. Όπως και να έχει, επιβεβαιώνομαι που λέω ότι πρόκειται για ένα πολύ κακής ποιοτικής ποιοτικά σύνθεση σε Δημοτικό Συμβούλιο. Φαντάσου τι θα γινόταν άμα στέλναμε κάποια αποσπάσματα στο Λούμπεν. Ω, καλά είσαι. Νομίζω, λες να το κάνουμε γι' αυτό. Λες. Ξέρω, μπορεί. Ξέρω, με αυτή τη ματαιοδοξία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα, νομίζω ότι μπορεί και να το κάνουν εσκεμμένα για να τους παίξει και να τους ρολάρει κανένα έτσι πιο μεγάλης... Γιατί είδαμε και πρόσφατα δημοτικά συμβούλια άλλων πόλεων να γίνονται βάιρες. Ναι, πολύ γέλιο. Να γίνονται βάιρες με αντίστοιχες καταστάσεις που γίνονται εδώ πέρα. Ναι. Ίσως και λίγο πιο light από ότι εδώ.
Απλά εκεί πέρα ακούγονταν κάποιες πιο βαριές κουβέντες και έγιναν πιο εύκολα viral. Ναι, ναι. Πιο βαριές κουβέντες και κουβέντες που αφορούσαν και κυβέρνηση, ας πούμε. Ναι. Τέτοια, οπότε σου λέει εδώ θα το παίξω. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ξέρω εγώ να πω μπράβο στον σύμβουλο που το έθιξε. Να πω καιρός ήταν κάποιος να το πει, γιατί ήτανε, είχαμε αρχίσει να τρελαινόμαστε. Λέμε δεν μπορεί ρε παιδιά. Δηλαδή μόνο εμείς το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε μόνο εμείς, το βλέπει πολλοί κόσμος. Και το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος. Δεν το καταλαβαίνει, δηλαδή δεν μπορεί να παίρνετε τηλέφωνο κάποιον ο οποίος δεν παρακολουθεί, δεν συμμετέχει και να του λέτε να ψηφίσει απλά για να περάσει το θέμα ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θα το πω πολύ light, θα το χαρακτηρίσω πολύ ήρεμα και ήπια, ότι είναι το λιγότερο πρόγραμμα αντιδημοκρατικό. Αντιδημοκρατικό, το λιγότερο. Και σαν να κάνω εγώ μόνος με εκπομπή, θα αναφέρω αυτό, δεν μας παίρνω τηλέφωνο. Έλα, έχεις να πεις κάτι γι' αυτό. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Εντάξει, μου είπε ότι συμφωνεί. Μου είπε ότι συμφωνεί. Δηλαδή... Άρα έχω δίκιο. Ναι. Αρκούμαστε σε αυτό που θα πεις εκείνη τη στιγμή, ότι μου είπε ότι συμφωνεί. Γιατί δεν με πιστεύετε, αφού μου το είπε. Και τώρα περνάει. Επόμενο. Τώρα περάσει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, λίγο πριν κλείσουμε. Ένα θέμα έφυγε με κάτι αρκετά πρωτότυπο. Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Τα τελευταία 3 χρόνια στο παρελθόν δεν ξέρω αν έχει συμβεί ξανά τέτοιο. Το θέμα μας αφορούσε την παράταση μίσθωσης των δημοτικών κινηματογράφων, του Φιλίπ και του Sporting. Το Φιλίπ και το Sporting, να πούμε, είναι ότι οι χώροι ανήκουν στο δημό. Ναι, ιδιοκτησιακά, ναι. Ιδιοκτησιακά. Και τους επινοικιάζει ένας επιχειρηματίας εδώ και 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Το συμβόλαιό του ήταν για 9 χρόνια. Το οποίο λύγει τέλος Απριλίου. Το οποίο λύγει τέλος Απριλίου. Και το θέμα το οποίο μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν για την παράταση μίσθωσης αυτών των 2 χώρων. Ναι. Ωραία, μέχρι τώρα. Ναι. Ωραία. Πού αρχίζουν να μπαίνουν νερά. Να, παντού βάζει νερά. Εγώ θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση πριν το απαντήσεις αυτό. Και μάλλον θα ξεκινήσεις με αυτό, φαντάζομαι. Παίζουμε νοκάουτ, αγώνα. Παίζουμε μπάλα, έτσι. Και είναι ο κανονικός αγώνας 90 λεπτά. Άρα πολύ εύλογα η παράταση είναι 15 και 15 τα άλλα 2 ημίχρονα. Άρα μιλάμε για 30 λεπτά παράταση, ας πούμε. Το 1/3 του αρχικού χρόνου. Ναι, γιατί παίρνει μια παράταση. Μια παράταση. Εδώ σε εμάς, για πες μου εσύ. Έχεις 9 χρόνια contract. 9 χρόνια εδώ, ναι. Διάρκεια. Θα σου πω. Και πόση θα έπρεπε να είναι η παράταση. Για τα 9 χρόνια χρειαζόμαστε 3 παρατάσεις και μια αρκετά μεγάλη διακοπή αγώνα για να έχουμε πολλές ακόμα καθυστερήσεις. Έτσι. Για να πούμε και τι συμβαίνει τώρα. Η αρχική μίσθωση ήταν για 9 χρόνια το συμβόλαιο. Τον Απρίλιο, όπως είπαμε, τέλος Απρίλιο λίγη. Και ζητάει ο επιχειρηματίας δικαίωμά του. Καθένα ζητάει τι θέλει. Ναι. Έτσι κι αλλιώς είδανε φως, μπήκανε. Ναι, ναι. Έχουν δει ότι μπάζουμε από παντού, ότι είναι μπάτε σκύλια. Λέστε εδώ, Δήμος Δεασμήνης. Οπότε σου λέει πάω κι εγώ να ζητήσω ό,τι πάρουμε. Ακόμα και αυτό που θα προτείνω μπορεί να περάσει με τους. Εύκολα. Και τέλος πάντων, ενώ έχει μισθώσει το χώρο για 9 χρόνια, ζητάει μία μικρή παράταση. Ναι. Για 12 χρόνια. Περνάει κατά πλειοψηφία. 12 χρόνια ο κύριος. Άλλος. Ένα το κρατούμε. Και για το δεύτερο, δεν θα μαντέψεις ποιος ήταν ο εισηγητής του θέματος. Ποιος παρουσίασε αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να σκεφτώ. Ποιος. Τον άκου να δεις τώρα. Τι πιο φυσιολογικό από το να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
τον ίδιο τον επιχειρηματία, ο οποίος ζητάει την παράταση της μίσθωσης των ακινήτων του, για να παρουσιάσει το θέμα. Πόσο πιο καλές δημόσιες σχέσεις θέλουν να κάνουν τα άτομα της Δημοτικής Αρχής. Πόσο πιο καλές σχέσεις θέλουν να έχουμε τον κόσμο της Νέας, προκειμένου σε 2 χρόνια από τώρα, ούτε 2 χρόνια, να ζητήσουν την υποστήριξη. Τέτοια τάξη. Τέτοια αλφαδιά. Δηλαδή, γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα. Ναι. Εδώ είμαστε όχι για Λούμπεν. Άστα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να, δεν ξέρω, θα έπρεπε να κάνουν ένσταση και να κηρυχθεί παράτυπη αυτή η συνεδρίαση. Εύκολα. Δηλαδή φαντάσου για οποιοδήποτε θέμα είναι να περάσει στο Βούλιο. Αυτός που θέλει να περάσει το θέμα, αυτός που θέλει... Να. Πάμε για ένα παράδειγμα ότι κάποιος θέλει να κάνει μία στάση, μία θέση στάθμευσης και να παρκάρει το αμάξι του λόγω αναπηρίας. Να. Και να έρχεται να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαι αυτό, εκεί θέλω να βάλω να παρκάρω το αμάξι μου, γιατί δεν έχει πρόβλημα. Κοίταξε. Τέτοιο... Ναι, το να το παρακολουθεί. Οκ. Okay. Είναι θεμητό. Που είδαμε... Και εδώ κάποια εμπλοκή υπήρχε, γιατί υποτίθεται ήταν και κλεισμένον, αλλά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι επισκέπτες και παρατηρητές, παρόλο που ήταν και κλεισμένον, γιατί το λέω αυτό, γιατί αν πήγαινα εγώ, ας πούμε, δεν θα με αφήναν να μπω, για πολλούς λόγους. Αλλά εγώ δεν είμαι δημότης Νέας Μήνης, εγώ δεν σας πληρώνω. Πληρώνω, γιατί όχι. Δεν θα με αφήνανε λοιπόν να μπω, αλλά άλλους, σε άλλους επετράπη να παρακολουθήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Δικαίωμά μας είναι, για μένα αν θες τη γνώμη μου, και υποχρέωσή μας να το παρακολουθούμε, γιατί ίσως αν όλοι εμείς το παρακολουθούσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτοί όλοι δεν θα ξαναψηφιζόντουσαν. Με τίποτα. Έτσι. Αλλά το να φέρνουν τον επιχειρηματία στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνεδρίαση, για μένα είναι λάθος. Είναι παράτυπο. Δεν μπορεί κάποιος που έχει όφελος από μία απόφαση, δηλαδή όταν γίνεται μια επιτροπή για να αποφασίσει για κάτι, δεν μπορεί σε αυτή την επιτροπή, ρε παιδιά, είτε να την παρακολουθεί, είτε να συμμετέχει, είτε να βάζει το θέμα... Να την παρακολουθεί μπορεί. Να την παρακολουθεί μπορεί. Άντε, ναι, πες να την παρακολουθεί μπορεί. Εγώ το δέχομαι. Ναι. Δεν μπορεί όμως να συμμετέχει ή να επεμβαίνει ή να παίρνει θέση ο άμεσα ωφελούμενος ή μη από αυτή την επιτροπή, από αυτή την απόφαση. Είναι σαν να επηρεάζει την απόφαση, ρε παιδιά, το καταλαβαίνετε. Αυτό το λέμε γενικότερα, όχι για το συγκεκριμένο. Όχι για το συγκεκριμένο, για το οποιοδήποτε αντίστοιχο. Είναι τόσο λάθος. Δεν μπορεί σε μια επιτροπή που θέλει να αποφασίσει για κάτι να είναι εκεί αυτός που θέλει να ωφεληθεί από την απόφαση της Επιτροπής. Είναι λάθος, δεν το καταλαβαίνετε. Είναι σαν... Να πας να δουλέψεις κάπου και να αποφασίσεις εσύ ποιο μισθό θα πάρεις. Πώς να... Ναι, άστο, είναι ακόμα πιο χοντρό. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να επηρεάζεις το σώμα έτσι. Ή να θέλεις να επέμβεις στο σώμα έτσι. Κάποιος επιχειρηματίας, οποιοδήποτε επιχειρηματίας, θέλει να ωφεληθεί από το σώμα. Ή όχι. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι πώς μπορείτε, ρε παιδιά, να φέρνετε, να ζητάτε παράταση μεγαλύτερη από τη μίσθωση, την αρχική μίσθωση. Αυτά συνήθως, τι γίνεται. Όταν κάποιος νοικιάζει, νοικιάζει 9 συν 3, ας πούμε, που δικαιούται να ζητήσει μια παράταση της μίσθωσης. Αλλά δεν πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Τι είναι αυτό? Γιατί να μην γίνει διαγωνισμός ανοιχτός, διάφανος, με ξεκάθαρες έτσι, και διαφανείς διαδικασίες? Πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Δεν μιλάμε για κανένα για καμιά απευθείας ανάθεση εδώ. Έχετε συνηθίσει απευθείας αναθέσεις, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για απευθείας ανάθεση. Για κάτι που μπορεί να δίνει, να νοικιάζει ο Δήμος περιουσία του
και να μην γίνεται διαγωνισμός, είναι δυνατόν. Πρέπει να δείτε λίγο το συμφέρον του Δήμου. Είναι πάρα πολλά, δηλαδή, αυτό που πεις ότι βάζει νερά. Βάζει νερά από παντού το όλο θέμα. Εντάξει, δεν πρόκειται, επειδή πρόκειται για σινεμά, ας πούμε. Έχει να κάνει με πολιτισμό, έχει να κάνει με διασκέδαση. Δεν θα πας hardcore, ας πούμε, και να πεις ότι πες μου ακριβώς πόσα θα βγάζεις. Δείξε μου τα διαγράμματα, τι επένδυση θα κάνεις, προς αυξήσεις, επιτόκια, ιστορίες. Δηλαδή, δεν θα πας τόσο σκληροπυρηνικά, τραπεζικά, ας πούμε. Γιατί πρόκειται για κάτι πολύ light. Αλλά πρέπει να κάνεις μια διαδικασία για το συμφέρον του Δήμου. Και στο πολιτιστικό κομμάτι και στο οικονομικό όμως. Πρόκειται για μια εμπορική συμφωνία. Όπως και να το κάνουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν ξέρω, νομίζω έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα για να φτιαχτούν αυτά τα πράγματα στην πόλη. Κακά τα ψέματα τώρα και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Όσο είναι οι ίδιοι άνθρωποι που διοικούν, προφανώς θα διοικούν με τον ίδιο, με τον αλφα τρόπο, με το αλφα στυλ. Θα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια στην Ελλάδα. Ακριβώς. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει. Έλα εδώ, αγόρι μου, τι θες 12 χρόνια. Έλα εγώ να στο περάσω, να στο κάνω, να στο δείξω. Στις εκλογές μην με ξεχάσεις όμως, γιατί έχεις και το σινεμά. Έχεις τον σινεμά. Βγάλε με να με μοστράρεις. Θα κάνω εγώ τις εκδηλώσεις μου εκεί πέρα, όπως τις κάνω τόσα χρόνια. Και ακούσαμε και αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι η χώρα αυτή έχει την υποχρέωση, ο μισθωτής, έχει την υποχρέωση να μπορεί να τους δίνει και σε συλλόγους της πόλης. Χωρίς αντίτιμο. Δωρεάν οφείλει να το κάνει. Προς το παρόν τι έχουμε δει? Έχουμε δει μόνο σε δύο παρατάξεις να δίνονται. Σε δύο παρατάξεις. Όχι σε συλλόγους. Όχι σε συλλόγους. Σε δύο παρατάξεις. Για να μην ξεχνιόμαστε εδώ πέρα και να σταματήσουμε να έχουμε κοντή μνήμη ή όσοι έχετε κοντή μνήμη, εμείς εδώ θα σας τα θυμίζουμε όλα αντικειμενικά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κανένα δύο ώρα ακόμα. Εύκολο. Ναι. Έχουμε και πολύ ακόμα δημοτικό συμβούλιο. Αλλά μας πιέζει και ο χρόνος. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Με παρέα. Έτσι, με παρέα. Και καλή παρέα. Το όνομα, τα ονόματα ή το όνομα. Ναι. Τα ονόματα. Στοχεύουμε σε δύο, σε δύο φίλους, εισαγωγικά θα το πω εγώ. Θα ανακοινωθούν μέσω των social media της εκπομπής. Μέσα στη βδομάδα θα μάθουμε. Μέχρι τότε θα μείνουμε στο κλασικό μας. Ήταν άλλο ένα χαντοπράξη. Ποιητικό. Με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.